Σταμάτα φεύγουν τα πλοία για τους κοντινούς προορισμούς του τριημέρου. Καμπανάκι από τους λοιμοξιολόγους. Ζωντανές συνδέσεις. Μόνο στο Star. Το καρέ από το βίντεο ασφαλείας που ξεσκεπάζει τη γυναίκα με το βιτριόλι. Μας βομβαρδίζουν με fake news οι Τούρκοι. Νέες φήμες για την Αγιά Σοφιά. Τους θορύβησε η συνέντευξη Παναγιωτόπουλου στο Star. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας. Πρώτο τριήμερο για διακοπές μετά την καραντίνα και η ζωή σιγά σιγά επιστρέφει στην κανονικότητα. Με μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις ασφαλείας, αλλά κυρίως με καλή διάθεση, χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν από το πρωί την πόλη με κτέλ, αυτοκίνητα και πλοία. Η στιγμή για τα πρώτα χαμόγελα στους επιχειρηματίες του τουρισμού έφτασε. Τριήμερο, ναι. Μεγάλη ανάσα. Σπάμε τα δεσμά. Πήξαμε. Πρώτο τριήμερο μετά τον εγκλεισμό των Αθηναίων. Λόγω COVID και η πρωινή ουρά για επιβίβαση προς τα νησιά των Κυκλάδων τα λέει όλα. Με το 65% της πληρότητας των πλοίων συμπληρωμένο και τους επιβάτες να τηρούν ευλαβικά τους κανόνες ασφαλείας, η απόβαση των εκδρομέων της φετινής πρωτόγνωρης καλοκαιρινής σεζόν ξεκίνησε. Μετά από δύο μήνες καραντίνα, ναι. Κρατάω τις αποστάσεις, φοράω τη μάσκα, έχω απολυμαντικό στην τσάντα. Βέβαια δεν έλειψαν και οι παραφωνίες από κάποιους που είχαν ξεχάσει τη μάσκα τους. Είχα στο αυτοκίνητο, αλλά επειδή δεν το ζήτησαν προηγούμενες φορές, δεν την πήρα. Μασκούλα θέλω να έχετε καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδίου και στην επιβίβαση στους εξωτερικούς χώρους. Βρισκόμαστε στο πλοίο που ταξιδεύει για Σέριφο, Σύφνο και Μήλο. Όπως μπορείτε να δείτε, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά. Το πλήρωμα ενημερώνει τον κόσμο ότι πρέπει να φοράει τις μάσκες του, ενώ τους βάζει και αντισηπτικό. Μπορεί να το είχαμε ανάγκη, γιατί είμαστε κλεισμένοι. Μιας που είναι το τρίμηνο να κάνουμε διακοπές. Ελλάδα να είναι και που να είναι. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, σχεδόν 2.500 ταξιδιώτες έχουν επιβιβαστεί στα πλοία της γραμμής για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Αίγινα, παρόλο που μόνο 6 από τα 60 ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, προβλέπεται το αδιαχώρητο. Για τα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, πιστεύω οι πληρότητες θα κυμανθούν πάνω από το 90% για το τριήμερο. Εξοχικό, μετά από πολύ καιρό. Για μεγάλες πληρότητες κάνουν λόγο προορισμοί με εύκολη οδική πρόσβαση όπως η Λευκάδα. Τα κύρια καταλήμματα που είναι νομίμως ανοιχτά έχουν 95% πληρότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το πρώτο τρίμηνο μετά το lockdown και όπου φύγει, φύγει. Ήδη έχουμε φτάσει περίπου πληροφορίες που έχω το 80% τα ξενοδοχεία της πόλης είναι γεμάτα. Διόδια αφιδνών ώρα 4 το απόγευμα. Όσο περνάει η ώρα, όπως και εσείς βλέπετε, οι ουρές των οχημάτων έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ερέτρια πάμε στο εξοχικό μας με τα εγγόνια μας να πάρουμε λίγο αέρα, παιδιά. Η νέα πραγματικότητα επεφύλασε στους ταξιδιώτες του τριημέρου προσφορές που κάνουν τη διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων πιο προσιτή. Όπως βλέπουμε σε σελίδες αναζήτησης καταλυμάτων για μια οικογένεια 4 ατόμων, η διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο της Κοπέλου για 2 βράδια από 370 ευρώ κατεβαίνει στα 286. Ενώ για ζευγάρι με ένα παιδί, το κόστος 2 διανυκτερεύσεων σε πολυτελές Spa Resort της Λευκάδας από 578 πέφτει στα 289 ευρώ. Στο λεωφορείο για Γαργαλιάνους, όπως μπορείτε να δείτε, όλοι οι επιβάτες φοράνε τις μάσκες τους και κάθεται ένα σε κάθε σειρά, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο περισσότερος κόσμος έχει μεριμνήσει από την προηγούμενη μέρα να βγάλει τα ιστριά του. Εντάξει, όλα καλά. Ήθελα να φύγω με το πρωινό. Ήταν γεμάτο, δεν μπορούσα να κλείσω τηλεφωνικά, οπότε έμεινα και περίμενα το επόμενο. Θα συνδεθούμε τώρα με το λιμάνι του Πειραιά, όπου βρίσκεται η Αναλυτίνα, και με τα διόδια των Αφιδνών, όπου βρίσκεται ο Γιάννης Σωτηρόπουλος. Γιάννη, ξεκινώ με σένα για να μας περιγράψεις την κίνηση αυτή την ώρα. Μάρα, εικόνες σαν και αυτές με τόσο μεγάλες ουρές είχαμε να δούμε από την προ-κορονοϊού εποχή. Όπως και εσείς βλέπετε, είναι μεγάλη ουρά στα διόδια των Αφιδνών και όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει και περισσότερο. Αυξημένη λοιπόν η κίνηση και στο Εθνικό Δίκτυο Αθηνών Λαμίας και στο Δίκτυο Αθηνών Κορίνθου. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία της τροχαίας Αττικής από τα μεσάνυχτα έως πριν από λίγο. 30.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας και 25.000 πέρασαν από εδώ, από τις Αφίδνες προς Λαμία.
Είναι λοιπόν η εικόνα αυτή που σας δείχνουμε εδώ σε απευθεία σύνδεση. 17-18 μέτρησα τα ταμεία και όμως όπως βλέπετε είναι τόσο μεγάλες ουρές εκατοντάδων μέτρων για να περάσουν. Πραγματικά, από τα Γιάννη, δύο η εικόνα είναι πολύ εντυπωσιακή και όπως πολύ σωστά σημείωσες, τέτοιες εικόνες είχαμε να δούμε από την εποχή προ-κορονοϊού. Να σε ρωτήσω αν μίλησες με κάποιους από τους οδηγούς και αν κατάλαβες ότι πηγαίνουν κυρίως στα δικά τους σπίτια, στα χωριά τους ή αν έχουν προτιμήσει ξενοδοχειακές μονάδες. Κυρίως μας λένε τα εξοχικά. Πιστεύουν ότι αυτό το τριήμερο είναι περισσότερο, επειδή ο χρόνος είναι μικρός, να πάνε στα εξοχικά τους. Είναι η πρώτη εξόρμηση που κάνουν μετά την άρση των μέτρων, μετά το lockdown το περίφημο. Και κοιτάνε να είναι προσεκτικοί. Είναι φυσιολογικό ακριβώς. Αυτό. Άννα, τι γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά, στο πρώτο λιμάνι της χώρας? Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, αφού σε λίγη ώρα αναμένεται να αναχωρήσουν 4 πλοία για Κρήτη με συνολικά 1.549 επιβάτες. Να σου πω, Μάρα, ότι οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, είτε θα πάνε στα δικά τους σπίτια στο νησί, είτε θα φιλοξενηθούν από συγγενείς και φίλους. Τώρα, στο λιμάνι του Πειραιά, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 έφυγαν 3 καράβια για Κυκλάδες με 2.220 εκδρομές. Και από τις 4.30 μέχρι τις 9 το βράδυ για Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα 10 καράβια με συνολικά 5.000 ταξιδιώτες. Τα μέτρα είναι αυστηρά. Κανείς δεν επιβιβάζεται στο καράβι εάν δεν φοράει μάσκα και αν δεν έχει μαζί του το ειδικό έντυπο στο οποίο συμπληρώνει τα στοιχεία του, που θα μείνει αν έχει νοσήσει από COVID ή αν έχει έρθει σε επαφή με άτομο που έχει νοσήσει με COVID. Μάρα. Ευχαριστώ και τους δύο για τις εικόνες και τα στοιχεία που μας μεταφέρατε. Το ελληνικό καλοκαίρι κάνει από χθες το γύρο του κόσμου μέσα από την καμπάνια για τον τουρισμό. Διακοπές και Ελλάδα είναι ταυτόσιμες έννοιες, είναι το μήνυμα του νέου διαφημιστικού. Το σήμα επανεκκίνησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια. What makes Greek summer so precious? It's not the sea. It's not the sun. It's more than that. Greek summer is a state of mind. Being with the people you love. Connecting with nature. Feeling free. That's Greek summer. So this year, enjoy your Greek summer wherever you are. Σε 40 δευτερόλεπτα με την εικόνα αυτής της υπέροχης παραλίας στο Μαρμάρι της Εύβοιας, η Ελλάδα κάνει επανεκκίνηση στον τουρισμό. Είναι μια αγαπημένη παραλία, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ. Συγκεντρώνονται από όλο τον κόσμο για kitesurf, για windsurf. Αλλάζει σχήμα ανάλογα με τον καιρό. Είναι από τις καλύτερες παραλίες που μπορεί να επισκεφτεί στην Εύβοια. Έχει τρομερά νερά, τρομερά ρεύματα και είναι πολύ γνωστή για το windsurfing και το kitesurfing που γίνεται. Πάρα πολύ χαρά, ικανοποίηση και περηφάνεια, καμάρι. Η γλώσσα ξηράς που μπαίνει στα γαλανά νερά του Ευωϊκού θα γίνει σήμα κατά τεθέν της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Ελλάδα και καλοκαίρι ταυτίζονται είναι το μήνυμα της καμπάνιας που έχει στόχο όχι μόνο να στηρίξει τη φετινή σεζόν, αλλά και να επενδύσει στην επόμενη. Η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και η ασφάλεια των εργαζόμενων στον τουρισμό παραμένουν η πρώτη μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό, είπε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του νέου διαφημιστικού, κάτι που ζουν ήδη οι επαγγελματίες του τουρισμού στα μεγάλα νησιά. They all want to come. It is a different situation around the world. Όμως δεν πάβουν να αισιοδοξούν. Θα τα καταφέρουμε και φέτος. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να υποδεχτούμε τον κόσμο. Η παραλία του Αλμυρού θεωρείται από τις καλύτερες στον Άγιο Νικόλαο. Ελπίζουν ότι το restart του τουρισμού θα μπορέσει να φέρει και πάλι κόσμο. Ανοίγουμε σιγά σιγά. Κοιτάζομαι να ξεκινήσουμε για να αρχίξει η οικονομία, να πάρουμε προσωπικό να δουλέψει και αυτό. Η ψυχή της Ελλάδας δεν έκλεισε ποτέ. Παρέμεινε και παραμένει μια ανοιχτή πρόσκληση.
πόρτες της Ελλάδας στον κόσμο ανοίγουν σταδιακά και στον Πειραιά όλα είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τα πρώτα κρουαζιερόπλια όταν οι μεγάλες εταιρείες αποφασίσουν να σαλπάρουν για τα λιμάνια της Μεσογείου. Περιμένουμε την άφηξή τους. Μακάρι για όλο το. Και για τους επισκέπτες μας να έρχονται να βλέπουν τη χώρα μας και για εμάς που δουλεύουμε. 2,6 εκατομμύρια τουρίστες έφεραν πέρσι τα κρουαζιερόπλια στην Ελλάδα, αφήνοντας 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζόμενοι γύρω από αυτό το δυναμικό κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας ανυπομονούν. Ήμασταν αναμονή, τα περιμένουμε και ελπίζω να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Η καμπάνια θα ξεδιπλωθεί σε ξένα δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο η ξεχωριστή αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού να φτάσει παντού. Ακόμη και σε όσους δεν καταφέρουν φέτος να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. It's a feeling. Greek summer is a state of mind. The Greek summer is something only we can own, like many of our products. Υπέροχες εικόνες από τη Σαντορίνη έχει συμπεριλάβει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού στην καμπάνια του για την ενημέρωση των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο, ενώ η καλδέρα φιγουράρει και σε πρώτο πλάνο στην ιστοσελίδα του. Η παραλία στην διαφημιστική καμπάνια για τη χώρα μας που έχει προκαλέσει αίσθηση λέγεται πως είναι η μεγάλη άμμο στο μαρμάρι της Εύβοιας. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Παπά. Θα πάμε να την συναντήσουμε τώρα για να μας πεις, Μαρία, αν είναι μια παραλία τόσο όμορφη όσο την είδαμε εμείς στην εικόνα. Η κυβέρνηση, Μάρα, προσπάθησε να κρατήσει την παραλία που έγιναν τα γυρίσματα για τη νέα διαφημιστική καμπάνια για τον τουρισμό «Τα σφράγγι στο μυστικό». Όσοι έχουν όρθει όμως εδώ στη Μεγάλη Άμμο στο Μαρμάρι της Εύβοιας δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για αυτή την παραλία. Είναι τόσο χαρακτηριστική, αφού η μορφολογία της δεν μοιάζει με καμία άλλη. Έρχεται τόσος πολύς αέρας εδώ που την προτιμούν σέρφερς, έρχονται εδώ γιατί πιάνει το κύμα και κάθε χρόνο, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, η παραλία είναι διαφορετική, αλλάζει. Πολλοί την προτιμούν, έρχονται εδώ από την Αθήνα που για να φτάσει κάποιος εδώ είτε είναι μία ώρα από τη Ραφίνα είτε δυόμιση ώρες μέσω Χαλκίδας. Όμως, όπως βλέπετε κι εσείς στα πλάνα μας και στα πλάνα από τον drone του Star, η θέα και η ομορφιά της παραλίας σε αποζημιώνει. Έτσι είναι, Μαρία, οι εικόνες που μας στέλνεις κόβουν την ανάσα, αλλά θα πρέπει να σημειώσω ότι και η επεξεργασία που έκαναν όσοι ασχολήθηκαν με το διαφημιστικό σποτάκι είναι επίσης εξαιρετική. Σε ευχαριστώ πολύ. Η άψογη εικόνα του Ελευθέριος Βενιζέλος ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των ξένων προς τη χώρα μας. Αγγλία και Ιταλία περιμένουν τις τελικές αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το άνοιγμα των πτήσεων. Στα αποκλειστικά πλάνα του Star, οι επιβάτες που βλέπετε να βγαίνουν από τις αφίξεις, όλοι φορώντας μάσκες, έχουν μόλις υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό. Πολύ ωραία, όλα τέλεια. Πολύ οργανωμένα. Κάναμε τεστ. Και τώρα θα πάτε για ξενοδοχείο, καραντίνα, μία μέρα. Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου τους χωρίζουν αναπεντάδες και τους οδηγούν σε πούλμαν για να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία καραντίνας της Αττικής. Τώρα στο ξενοδοχείο για ένα βράδυ μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ. Προσπαθώ εδώ και τρεις μήνες να έρθω, αλλά έχω μείνει άναυδος από την οργάνωση. Συγχαρητήρια. Όπως μας λένε, κανένας ταξιδιώτης δεν υποβλήθηκε σε τεστ στην χώρα από την οποία αναχώρησε, ούτε καν θερμομετρήθηκε. Έκανατε τεστ στο Λονδίνο? Όχι, στο Λονδίνο δεν έκανα. Στη Γερμανία κάνατε θερμομέτρηση πριν πείτε? Όχι, μόνο στην Ελλάδα. 9 πούλμαν έχουν έρθει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα προκειμένου να παραλάβουν τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό και να τους οδηγήσουν σε ξενοδοχεία. Πριν να πάω στο αεροδρόμιο, πήγα, έκανα προαιρετικά, ας πούμε. Τώρα πάμε καραντίνα. Η Air France εντάσσει τρεις νέους ελληνικούς προορισμούς για τους καλοκαιρινούς μήνες. Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Σαντορίνη, μιας και οι ελληνικοί προορισμοί είναι δημοφιλείς στους Γάλλους ταξιδιώτες. Greece has vowed to welcome back tourists with hotels to reopen from June 15 and international flights to begin from July. Και η Lufthansa διπλασιάζει από αρχές Ιουλίου τις πτήσεις της από Μόναχο για Αθήνα, ενώ από το ίδιο αεροδρόμιο ξεκινούν και οι πτήσεις για Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σαντορίνη αλλά και Ρόδο. Οι Άγγλοι περιμένουν πώς και πώς να ανοίξουν τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας. Την ώρα που την απογοήτευση των Ιταλών εκφράζει ο Ματέο Σαλβίνι. Ho visto l'Austria, ho visto la Grecia, ho visto altri per cui gli italiani sono indesiderati.
Ce ne ricorderemo, avremo buona memoria di chi si è dimostrato amico e di chi si è dimostrato invece meno amico. Η πιθανή αύξηση των κρουσμάτων από τους τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα ανησυχεί την κυβέρνηση. Τι προβλέπει το σχέδιο που έχουν εκπονήσει, θα μας αποκαλύψει τώρα η Κάτια Μακρύ. Τώρα, όπλο μας, Μάρα, θα είναι 8.000 τεστ, τα οποία θα γίνονται δειγματοληπτικά καθημερινά σε όλες τις πύλες εισόδου. Οι τουρίστες θα δίνουν στο αεροδρόμιο το τηλέφωνό τους και τη διεύθυνση διαμονής τους και αμέσως μετά θα αναχωρούν για τον προορισμό των διακοπών τους, το νησί ή την υπηρετική Ελλάδα που έχουν επιλέξει. Θα ειδοποιούνται την άλλη μέρα για το αποτέλεσμα και αν ομιγεννητό είναι θετικό, θα μπαίνουν σε διαδικασία να κάνουν τεστ όλα τα μέλη της οικογένειας ή της παρέας. Ο ασθενής. Άλλη χνηλάτιση δεν θα γίνεται. Άλλη δηλαδή. Χνηλάτιση δεν θα γίνεται καμία ούτε στο αεροπλάνο που ήρθαν από το εξωτερικό, ούτε σε αυτό με το οποίο μετέβησαν στο νησί. Ο ασθενής ή οι ασθενείς από την οικογένεια θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών. Αν είναι σε μεγάλο νησί, θα πηγαίνουν στο ξενοδοχείο που ειδικά θα έχει μισθωθεί για αυτό το λόγο. Αν είναι σε ένα μικρό νησάκι, θα πηγαίνουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν, σε άλλα απομονωμένα δωμάτια τα οποία θα έχουν προβλεφθεί. Η οικογένεια θα μπορεί, οι υγιείς από την οικογένεια θα μπορούν να επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους, όποτε τελειώσουν οι διακοπές τους. Ο ασθενής θα μένει αναγκαστικά 14 ημέρες σε καραντίνα πριν του δώσουν το ελεύθερο να επιστρέψει. Τώρα, αν ο αριθμός των κρουσμάτων σε μια περιοχή, το απευχόμαστε όλοι, αυξηθεί επικίνδυνα, εκεί δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως lockdown. Απλώς οι αρχές θα ζητήσουν από τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες να απομονωθούν στα σπίτια τους. Μακάρι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, Μάρα, γιατί αλλιώς θα είναι ξέχαστο καλοκαίρι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της γυναίκας που επιτέθηκε με βιτριόλι στην Ιωάννα. Οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο το κορίτσι για να ακούσει τη φωνή και να δει την εικόνα της δράστηδος. Το Σταρ και η Τασούλα Παπα-Νικολάου σας αποκαλύπτουν το καρέ με την ύποπτη που εξετάζουν οι αρχές με μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η γυναίκα που εμφανίζεται στο σημείο της επίθεσης την μοιραία Τετάρτη. Κινείται προς την είσοδο της πολυκατοικίας 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν μπει η Ιωάννα. Δείχνει σαν να γνωρίζει πως θα κρυφτεί από κάμερες. Χρησιμοποιεί τα δέντρα ως καμουφλάζ. Κάτοικοι της περιοχής έχουν αποκαλύψει ότι είδαν μια ξανθιά γυναίκα να κινείται στα δέντρα λίγο πριν την επίθεση. Το σακίδιο στην πλάτη είναι χαρακτηριστικό. Φορά άσπρη χειρουργική μάσκα και μπε ζακέτα μέχρι το γόνατο. Μία κυρία που δουλεύει εδώ μας είχε πει ότι έβλεπε μία κοπέλα να στέκεται εδώ δίπλα, μπροστά μας, δίπλα στα λουλούδια. Νομίζω ότι είπε ότι ήταν ξανθιά. Οι αρχές αυτό το καρέ το εξετάζουν προσεκτικά. Αναλύουν τα πάντα. Τι φορά, πώς κινείται, τι κρατά στα χέρια της. Αναλύουν το χρώμα των μαλλιών της, ακόμα και το πώς περπατά. Στα χέρια της φορά γάντια, προφανώς για να προφυλαχθεί από το βιτριόλι. Η έρευνα όμως για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή της δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η αστυνομία έχει στα χέρια της υλικό από κάμερα ασφαλείας όπου καταγράφονται οι κινήσεις της 34χρονης Ιωάννας. Φαίνεται ότι η ίδια κάμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγράψει την εικόνα μιας άλλης γυναίκας που πιθανότατα να είναι η γυναίκα που έριξε το βιτριόλι. Όσο και αν προσπάθησε, πάντως η δράστη δεν απέφυγε τα λάθη. Την προδίδουν η επικοινωνία της με την εταιρεία ραδιοταξί, η φωνή της είναι στα χέρια της αστυνομίας, έχει εντοπιστεί από κάμερες, έκανε πρόβα τουλάχιστον μία μέρα πριν. Την περιγράφει η γυναίκα οδηγός ταξί που την παρέλαβε από το σημείο. Πρέπει να δούμε και να έρθουμε στο σενάριο που είχα πει από την αρχή. Μήπως τελικά δεν είναι ο φυσικός και ο ηθικός αυτούργος το ίδιο πρόσωπο. Η Ιωάννα μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου προσπαθεί να θυμηθεί την εικόνα της γυναίκας που της έριξε με τόσο μένο στο βιτριόλι. Οι αστυνομικοί που την επισκέφτηκαν χθες της έβαλαν να ακούσει τη φωνή της. Δεν την αναγνώρισε. Η ψυχολογία της δεν είναι καλή καθώς η δράση της παραμένει ασύλληπτη. Ποιος είναι αυτός που της το έκανε και γιατί της το έκανε και πότε θα συλληφθεί. Οι αστυνομικοί τις πρώτες ώρες από την επίθεση είχαν μαρτυρίες ότι η γυναίκα που επιτέθηκε στην Ιωάννα ήταν μαυροντημένη. Η λανθασμένη μαρτυρία προερχόταν από έναν οδηγό ταξί. Η ανατροπή ήρθε όταν εντόπισαν την ξανθιά γυναίκα με την άσπρη χειρουργική μάσκα ξανά και ξανά στο σημείο. Πριν από λίγο, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση επισκέφθηκαν και πάλι την Ιωάννα στο Θριάσιο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας αποκαλύψει το λόγο. Και αυτή η επίσκεψη, Μάρα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο λόγος λοιπόν της σημερινής επίσκεψης είναι ότι έχουν στα χέρια τους νέα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας που επιτέθηκε στην Ιωάννα. Τα δείχνουν στο κορίτσι για να γίνει ταυτοποίηση. Είναι η δεύτερη επίσκεψη που γίνεται από τους αστυνομικούς μέσα σε ακριβώς 24 ώρες. Στην έρευνα όμως έχει μπει και ένα νέο πρόσωπο από το παρελθόν του κοριτσιού,
πρόκειται για άντρα, καλείται να δώσει στοιχεία για συγκεκριμένες καταστάσεις που δημιουργήσαν πρόβλημα στην κοπέλα. Η αστυνομία έχει περιορίσει αυτή τη στιγμή τον αριθμό των υπόπτων σε έναν άντρα ως ρόλο ηθικού αυτούργου και δύο γυναίκες. Μένει τώρα να αποδειχτεί ποιος ήθελε να κάνει κακό στην Ιωάννα, δεδομένου ότι η δράση σε αυτή τη στιγμή κρύβεται. Σας αποκαλύπτω ότι όταν ταυτοποιηθεί θα είναι έκπληξη μάρα ακόμα και για την ίδια την Ιωάννα. Τασούλα, ευχαριστώ. Τέλος το θρίλερ της εξαφάνισης του Γιώργου Κολπακίδη στον Ημιτό με τον πιο τραγικό τρόπο. Βρέθηκε δυστυχώς νεκρός. Οι αρχές θα διερευνήσουν τώρα τα αίτια θανάτου. Στη θέση Κακορέμα, κοντά στο σκοπευτήριο του Βίρονα, μετά από δύο ημέρες ερευνών, εντοπίστηκε η σωρός του άτυχου Γιώργου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πολλά. Τον βρήκε ο φίλος του στο βουνό, είχε χτυπήσει το κεφάλι του και μάλλον είχε τυλιγμένο και το πόδι του. Δεν ξέρουμε όμως σίγουρα. Δεν έχουμε ακόμα πάει ούτε στο νοσοκομείο γιατί άργησαν πολύ με τις διαδικασίες. Ο 55χρονος πέρασε από ένα μονοπάτι όχι ιδιαίτερα δύσβατο, άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που το περπατούσε. Αυτό το ήξερε και ένας φίλος του περιπατητής, ο οποίος έκανε την ίδια διαδρομή και τον εντόπισε δυστυχώς νεκρό. Βρέθηκε στο παλιό νταμάρι. Τέρμα στο παλιό νταμάρι, εκεί τελείωνε και ο δρόμος. Είναι κάποιο μονοπάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ γιατί είναι δύσβατο. Ο Γιώργος Κολπακίδης είχε ξεκινήσει το πρωί της Τετάρτης για να περπατήσει στον Ημιτό, όπως έκανε κάθε ημέρα. Από εκείνη την ώρα χάθηκαν τα ίχνη του. Σκανάραμε το βουνό, είναι πολύ μεγάλη περιοχή, είναι δύσβατη περιοχή. Οπότε συζητήσαμε σίγουρα, ακόμα και στα 10-20 μέτρα είχαν περάσει ομάδες. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. 48 ώρες μετά, και ενώ η κόρη του βρισκόταν στο βουνό, αναζητώντας ένα σημάδι ζωής του πατέρα της, εκείνος εντοπίστηκε νεκρός. Μαζί ήμασταν όταν μάθαμε τα δυσάρεστα. Ήμασταν περίπου 600 μέτρα από το περιστατικό. Από ό,τι ακούγεται, ναι, παραπάτησε και χτύπησε στο κεφάλι. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλη τη βοήθεια που προσφέρατε. Σε ένα παράδεισο γεμάτο λουλούδια τον βρήκαμε σήμερα το πρωί. Θα τον θυμόμαστε για πάντα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να απαντηθούν τις επόμενες ημέρες. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Παναγιώτη Μπούση, ο οποίος θα μας πει τελικά από τι πέθανε ο άτυχος άνδρας και αν θα μπορούσε να σωθεί στην περίπτωση που είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο. Καλησπέρα, Μάρα. Ο 55χρονος είχε ένα εμφανές χτύπημα στο πόδι του, όπου υπήρχε και αίμα. Αυτό είδαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες που πήγαν στο δύσβατο σημείο όπου βρέθηκε. Αυτό το χτύπημα, βέβαια, δεν φαίνεται να είναι το μοιραίο. Η οικογένειά του είχε πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή στις αρχές, ότι δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας παρά μόνο ότι είχε ένα ανέβρισμα. Αρκετά σοβαρό και ύπουλο, χαρακτηρίζεται κάτι τέτοιο από τους γιατρούς. Αυτό που θα δείξει τώρα, Μάρα, η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει τις επόμενες μέρες είναι αν η αιτία θανάτου είναι το ανέβρισμα ή αν ο 55χρονος από την πτώση που είχε χτύπησε το κεφάλι του άνθρωπος και έμεινε στον τόπο. Ωστόσο, αυτό που θα παραμείνει αναπάντητο, κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, είναι μπορούσε να είχε σωθεί αν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο και κατάφερε να επικοινωνήσει. Σίγουρα, Μάρα, οι διασωστικές ομάδες θα μπορούσαν πιο γρήγορα να τον βρουν από το στίγμα του τηλεφώνου, ακόμα και αν είχε μείνει χωρίς μπαταρία, καθώς θα επικέντρωναν σε συγκεκριμένη περιοχή τις έρευνές τους. Μάρα. Πάντως καταλαβαίνω, Παναγιώτη, από αυτά τα οποία μας είπες ότι οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Κανένα στοιχείο προς το παρόν. Παναγιώτη, ευχαριστώ. Μία έγκυος, ο γυμναστής σύζυγός της και ένα νεαρό ζευγάρι φίλων τους που ήρθε πρόσφατα από τη Γερμανία είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού που αναστάτωσαν το Βόλο. Το ζευγάρι που ήρθε από το εξωτερικό φαίνεται πως έσπασε την καραντίνα και έκανε διασπορά του ιού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από συνεργεία του ΕΟΔΗ σε χωριά της Ξάνθης. Μεταδίδει η απεσταλμένη του Σταρ Λευκή Γεωργάκη. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, συνεργεία του ΕΟΔΗ πραγματοποιούν δειγματοληψίες σε διάφορα χωριά της Ξάνθης. Σήμερα βρισκόμαστε στον Κένταυρο. Εδώ δεν υπάρχει κάτι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά τυπικά ερχόμαστε. Φοβάστε? Από τι πράγμα? Για τον κορονοϊό, αν υπάρχει. Γιατί να φοβάστε? Δεν φοβάστε. Όχι. Πήγατε? Δεν πήγαμε. Δεν θα πάτε? Ίσως αργότερα. Στον Εχήνο, παρά την παρατεταμένη καραντίνα στην οποία είχε μπει το χωριό το προηγούμενο διάστημα, ο ιός ανιχνεύεται ακόμα στον πληθυσμό. Ωστόσο, οι περισσότεροι κάτοικοι αρνήθηκαν να υποβληθούν σε δειγματοληπτικό τεστ. Στο ιατρείο θα πάτε? Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Γιατί είμαι τόσο εδώ, καλά είμαι. Ναι, αλλά να τσεκάρετε αν είστε καλά. Δεν πειράζει.
Συναγερμός είχε σημάνει στο Βόλο μετά τα 4 κρούσματα κορονοϊού. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, στο νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύονται μαζί σε καλή κατάσταση μια 30χρονη, η οποία είναι 6 μηνών έγκυος και ο προπονητής ποδοσφαίρου σύζυγός της. Ενώ αναμένεται να βγει το αποτέλεσμα για το δίχρονο παιδί τους. Με ποιον ήρθε όμως σε επαφή η 30χρονη με το σύζυγό της και κόλλησαν κορονοϊό? Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φιλικό του ζευγάρι που μένει σε πόλη της Γερμανίας ήρθε στη χώρα μας στις 27 Μαΐου. Στο αεροδρόμιο το τεστ βγήκε αρνητικό σύμφωνα με τους ίδιους. Τους συνέστησαν ωστόσο να μείνουν σε καραντίνα. Εκείνοι όμως ηλικίας 26 και 24 ετών, πηγαίνοντας προς το χωριό του νεαρού στα Τρίκαλα, αποφάσισαν να σπάσουν την καραντίνα και να κάνουν μια στάση στο Βόλο. Έμειναν το βράδυ στο Βόλο και συναντήθηκαν με το άλλο ζευγάρι. Το πιο πιθανό είναι ότι από εκεί είναι η διασπορά στο άλλο το ζευγάρι. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι γονείς 50 παιδιών στο Βόλο, καθώς ο σύζυγος της Εγκύου προπονεί παιδάκια σε ακαδημία της πόλης. Με πρωτοβουλία δικιά μας αποφασίστηκε το κλείσιμο, προκειμένου να ενισχύσουμε το αίσθημα της ασφάλειας τόσο των αθλητών όσο και των οικογενειών τους. Συναγερμός σήμανε και στη νέα καβάλα του Κιλκής μετά από θετικό κρούσμα κορονοϊού. Πρόκειται για μια 28χρονη Αφγανή, η οποία γέννησε με κεσαρική τομή πριν από 2 ημέρες. Η δομή φιλοξενίας τέθηκε σε προληπτική καραντίνα 14 ημερών. Όμως η νεαρή βρίσκεται στο νοσοκομείο του Κιλκής μαζί με άλλες 4 λαχώνες. Δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Ότι ο ιός, ναι, μεν είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά θα πρέπει να τηρούμε όλοι μας τα μέτρα, τα προστατευτικά, έτσι ώστε να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δείτε σε λίγο. Ανοίγουν οι παιδικές χαρές. Ανάσα για τους γονείς. Ακόμη θα δείτε. Ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού από το θείο της. Το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο μετά την καραντίνα έχει αρχίσει. Εστιατόρια, καφέ και beach bars ετοιμάζονται πυρετοδός. Οι πολίτες έχουν πλέον πολλές επιλογές διασκέδασης και οι επιχειρηματίες ελπίζουν σε αύξηση του τζίρου. Το πρώτο τρίμερο μετά τη λήξη της καραντίνας περιμένουμε πραγματικά να βγει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε κάνει τις αποστάσεις όπως πρέπει με τον νόμο, ανατετραγωνικό και απόσταση από τραπέζι, καρέκλα σε καρέκλα. Ο σεφ και επιχειρηματίας Γιώργος Παπακώστας, γνωστός και ως Mr. Burger, ετοίμασε νέες συνταγές, μείωσε τις τιμές και είναι έτοιμος να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς με νοστιμιά μετά την πίκρα της καραντίνας. Στο Χαλάνδριο, ο ηθοποιός Τζόνι Θεοδωρίδης ελπίζει πως τα μαγαζιά θα ξαναγεμίσουν. Εμείς εδώ στην Αθήνα μπορεί να έχουμε δουλειά το τριήμερο, αλλά δεν φτάνει αυτό για να σταθεί η εστίαση. Από όλο τον κόσμο, γενικά σαν Έλληνες, μας έχει λείψει αγκαλιά και το να φιλάμε τον άλλον. Αυτό είναι το πρώτο τριήμερο που μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε πολλές επιλογές διασκέδασης. Όσοι δεν φύγετε στα νησιά, να θυμάστε πως εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, καφέ, κέντρα διασκέδασης και σινεμά θα είναι όλα ανοιχτά. Και φυσικά οι παραλίες. Τριήμερο στην Αθήνα. Θαλασσίτσα, ποτάκι και ύπνο. Τα beach bars θα είναι ανοιχτά όπως παλιά, με φαγητό, μουσική και ποτά. Ευχή όλων, ο καιρός να είναι σύμμαχος για πολλές βουτιές και ηλιοθεραπεία, μήπως έτσι ξεχάσουμε τα δύσκολα που έφερε η πανδημία. Λίγο θάλασσα, διασκέδαση, εντάξει, και δουλειά. Στις Πέτσες, στο αρχοντικό νησί του Αργοσαρονικού, εκτός από βουτιές και ειδηλιακές βόλτες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καλό ψάρι. Στις ταβέρνες τα μετράνε όλα πολύ σχολαστικά. Ανοίγουμε το Αγίου Πνεύματος. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Μονακό της Ελλάδας, όλα είναι έτοιμα για ένα αξέχαστο τρίμερο. Όλοι θέλουν να γιατρέψουν τις πληγές της καραντίνας. Φαρμακό τους, η τσικουδιά, τα χαμόγελα και η αισιοδοξία. Θέλουμε να έχει κόσμο. Είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι θα μας προτιμήσουν για άλλο ένα χρόνο, όπως κάθε χρόνο. Ο γνωστός λοιμοξιολόγος Γκίκας Μαγιοργκίνης κρούει πάντως τον κόδωνα του κινδύνου για αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού με την εκκίνηση του τουρισμού και δίνει οδηγίες προφύλαξης. Να χρησιμοποιούμε τη μάσκα στους χώρους που έχουμε πει ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα στα λεωφορεία, στα καράβια, και γενικά, εάν και εφόσον έχουμε κάποια συμπτώματα τα οποία μας κάνουν και δεν αισθανόμαστε καλά, να μείνουμε σπίτι και να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Στη θάλασσα ένα βασικό στοιχείο είναι να, εάν και εφόσον πάμε σε εξαπλώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί πριν, να γίνεται μια πολύ απλή απολίμανση με ένα ήπιο αντισηπτικό,
να μην συγχρονιζόμαστε με άτομα που δεν γνωρίζουμε, να κρατάμε και εκεί τις αποστάσεις όσο γίνεται. Στις ταβέρνες προτιμάμε εξωτερικούς χώρους, κρατάμε και εκεί τις αποστάσεις, πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε ή αν δεν μπορούμε να τα πλύνουμε να έχουμε ένα αντισηπτικό ή πιοαντισηπτικό να τα καθαρίσουμε εκείνη τη στιγμή. Ανήλικη στη Λαμία κατήγγειλε το θείο της για βιασμό. Το παιδί υποστήριξε ότι την ακινητοποίησε και ασέλγησε σε βάρος της μέσα στο φορτηγό του. Βράδυ Τετάρτης, λίγο μετά τις 9, το κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βγει για τζόκινγκ. Σε πλατεία κοντά στο σπίτι της στη Λαμία, συναντά τον θείο της. Της προτείνει να πάνε να της δείξει το φορτηγό του και να κάνουν μια βόλτα. Η μικρή πείθεται, τον ακολουθεί. Μέσα στο φορτηγό όμως ξεκινάει φρίκι, όπως καταγγέλει το παιδί. Με ακινητοποίησε μέσα στο φορτηγό και με βίασε. Αντιστάθηκα, δεν ήθελα. Αυτός επέμενε. Η ανήλικη με κάθε λεπτομέρεια και παρουσία παιδοψυχιάτρου αποκάλυψε τι βίωσε επί 20 περίπου λεπτά στα χέρια του 45χρονου. Οι γονείς της δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την τέλεξη των καταγγελωμένων πράξεων. Οι αρχές συνέλαβαν τον κατηγορούμενο. Είναι χωρισμένος, πατέρας 2 παιδιών, ενός κοριτσιού 5 ετών και ενός αγοριού 13 ετών, όσο δηλαδή και η ανιψιά του. Εκείνος αρνείται τις πράξεις. Ήθελα να της δείξω το φορτηγό μου, δεν τη βίασα. Απλά συζητούσαμε και κάποια στιγμή έφυγε. Αρνείται. Οι υποθέσεις όμως αυτές κρίνονται περισσότερο από τους ειδικούς, δηλαδή από εργαστήρια, από γυναικολόγο, από ιατροδικαστή. Το κορίτσι έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αρχές έχουν λάβει δείγμα DNA μέσα από το φορτηγό του 45χρονου. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή Λαμίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο ψαράς, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το απόγευμα, όταν είχε πάει για ψάρεμα με τη βάρκα του στην περιοχή της Χαλκιδικής. Περισσότερα θα μας πει ο Βάιος Σύρος. Ο Αττικός άνδρας, επαγγελματίας ψαράς 40 χρόνια, είχε φύγει χθες το μεσημέρι από το σπίτι του στο Βατοπέδι και με το καίκι του βγήκε στα ανοιχτά για ψάρεμα. Οι συγγενείς του τον περίμεναν να γυρίσει το βράδυ όπως συνήθιζε. Οι ώρες όμως περνούσαν και ο 63χρονος δεν έδινε κανένα σημείο ζωής, ούτε απαντούσε στο τηλέφωνο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν αργά τη νύχτα από σκάφη του λιμενικού και εθελοντές, ενώ από το πρωί στην αναζήτηση του ψαρά συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Νωρίς το μεσημέρι αρχικά εντοπίστηκε το μικρό αλιευτικό σκάφος ανοιχτά του Αγίου Μάνανδος και λίγο αργότερα, 2 χιλιόμετρα μακριά, βρέθηκε νεκρός και ο Άττικος άνδρας. Το πιθανότερο είναι να έχασε τις αισθήσεις του και να έπεσε στη θάλασσα την ώρα που έβγαζε τα δίχτυα. Κρίμα, Βάη, είναι ο δεύτερος άνθρωπος που χάνεται μέσα σε ένα 24ωρο. Καθημερινές είναι πλέον οι αιματηρές συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι της περιοχής αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι, καθώς οι ληστείες γίνονται πια μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Το βίντεο ντοκουμέντο που θα δείτε τα λέει όλα. Εντόπισαν τη λία τους και ορμούν σαν άγρια θηρία να την κατασπαράξουν. Ένας μανιασμένος όχλος αλλοδαπών χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, χωρίς κανένα έλεος. Ο νεαρός άνδρας με τα μαύρα ρούχα που τρέχει απεγνωσμένα να ξεφύγει είναι το θύμα μιας ακόμη ληστείας. Βγαίνει τρέχοντας στον δρόμο αψηφώντας τα αυτοκίνητα. Τον ακολουθούν, τον τραβάνε από τα ρούχα και τον χτυπάνε χωρίς έλεος με λωστού στο κεφάλι. Απροκάλυπτη ομοιβία μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένοι οδηγοί βλέπουν τη ληστεία να γίνεται μπρος στα μάτια τους, αλλά κανείς δεν τολμάει να επέμβει. Όποιος μπλέξει, ίσως βρεθεί ακόμη και μαχαιρωμένος στον δρόμο. Απροκάλυπτη βία από συμμορίες αλλοδαπών βιώνουν καθημερινά αρκετοί πολίτες και στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Αιματηρές συμπλοκές έχουν σημειωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στο σημείο που βρισκόμαστε. Ο λόγος, ποιος από τους αλλοδαπούς θα κάνει κουμάντο στο εμπόριο των λαθρέων τσιγάρων και των ναρκωτικών. Για τα ναρκωτικά σφάζονται συνήθως, αλλά και για το... έχουν και λέσκες αυτοί εδώ γύρω-γύρω-γύρω και παίζουν χαρτιά. Εδώ πουλάνε τσιγάρα, ναρκωτικά, μαύρο, χασίσι. Ένα πρώτο βήμα για τη μείωση της εγκληματικότητας είναι η επίσπευση των ελέγχων που θα ξεχωρίσουν πρόσφυγες από μετανάστες. Επιταχύνουμε τη διαδικασία ασύλου, ώστε να ξεκωδίζουμε γρήγορα αυτούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας και από αυτούς που είναι οικονομικοί μετανάστες και πρέπει να επιστραφούν στις χώρες προέλευσης. Όπως είπε στη Βουλή, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έχει αρχίσει η αποσυμφόρηση των νησιών ήδη κατά 16%, καθώς 13.728 άτομα έχουν μετακινηθεί προς την υπηρετική Ελλάδα. Αλλαγή κλίματος, οι παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων άνοιξαν. Τα πιτσιρίκια άρχισαν και πάλι να παίζουν ανέμελα, έστω και με αποστάσεις. Σταδιακά θα επαναλειτουργήσουν και σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους.
Οι παιδικές χαρές έκλεισαν πρώτες και άνοιξαν τελευταίες. Αφού πρώτα απολυμάνθηκαν και καθαρίστηκαν εξονυχιστικά, παραδόθηκαν στα μικρά χαρούμενα αγγελούδια που είχαν κλειστεί επί μήνες στο σπίτι. Χαρούμενο και εμείς μαζί, γιατί κάτι πρέπει να κάνει. Καθόταν σπίτι όλη μέρα. Προσέχω όσο μπορώ τα χέρια να μην πιάνει το οτιδήποτε, αλλά δεν είμαι και αυτό ότι πρόσεχε, όχι εκεί, δεν είμαι υπερβολική. Τα μικρά παιδιά θα απολαύσουν και πάλι ό,τι στερήθηκαν. Κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες και ατέλειωτο παιχνίδι. Οι παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων άνοιξαν όλες σήμερα και υποδέχτηκαν με ασφάλεια μικρούς και μεγάλους. Να τηρούν τις αποφάσεις ασφαλείας, να έχουν μαζί τους μωρομάν, δηλαδή κάποιο αντισηπτικό, να μπορούν να πλένουν τα όργανα, να πλένουν τα χέρια τους στα παιδάκια όταν πιάνουν κάποια όργανα. Δεν τα πήγαμε τα παιδάκια στην παιδική χαρά ακόμα. Φοβόμαστε. Είναι νωρίς. Φοβάμαι να το πάω στην παιδική χαρά, αλλά άμα μου το ζητήσει θα το πάω κιόλας, γιατί όπως το πάω και στην πλατεία. Οι παιδικές χαρές θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή. Σταδιακά η επαναλειτουργία τους θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Πώς νιώθεις? Πιο ωραία. Μ' αρέσει που άνοιξαν. Ο Δήμος της Αθήνας ανακατασκευάζει 19 παιδικές χαρές, οι οποίες θα είναι έτοιμες τέλη Ιουλίου. Θα είναι ασφαλείς, κατάλληλες και προσβάσιμες και σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους επισκέπτες το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είναι ο Γιώργος Κολοβάτσιος και θα μας μεταφέρει τώρα τις εικόνες. Καλησπέρα σας. Για 2,5 μήνες και το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ήταν κλειστό, αλλά εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, Μάρα, οι αποστάσεις πραγματικά είναι αποστάσεις ασφαλείας, καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο χώρο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μια πραγματική όαση για δροσιά, για περίπατο, για άθληση και για πολιτισμό. Να σας πω πώς άνοιξε τώρα το Κέντρο Πολιτισμού. Θα έρχονται οι κάτοικοι των Αθηνών με προκρατήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και θα προσέρχονται, θα μπαίνουν 100 άτομα ανά μισή ώρα. Δεν θα πρέπει, μας λένε οι υπεύθυνοι, να βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω από 3.000 άνθρωποι μέσα στον χώρο. Τώρα να σας πω ένα νούμερο που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, Μάρα. Πέρυσι οι επισκέπτες οδεύτασαν τα 6,6 εκατομμύρια πολίτες. 6.600.000 πολίτες επισκέφτηκαν το χώρο. Το αντίστοιχο νούμερο τέτοια εποχή πέρυσι, τον Ιούνιο, ήταν πάνω από 600.000. Και τέλος να σας πω ότι από 1η Ιουλίου θα αρχίσουν και οι εκδηλώσεις στους πολλούς χώρους που υπάρχουν μέσα στο Κέντρο Πολιτισμού, βέβαια με περιορισμένες θέσεις, από τις οποίες όμως περιορισμένες και τις προκρατήσεις εξαιρούνται οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, τα αμαία και οι έγκυες. Μάρα. Γιώργο, ευχαριστώ. Επιστροφή στην κανονικότητα, λοιπόν. Εμείς θα αλλάξουμε κλίμα. Ανατροπή στην συνταρακτική υπόθεση εξαφάνισης της μικρούλας Μαντλίν Μακάν πριν 13 χρόνια στην Πορτογαλία. Οι αρχές κατέληξαν για πρώτη φορά σε σεσημασμένο παιδόφιλο που είναι φυλακή στη Γερμανία. Πιστεύετε πως τότε την απήγαγε, τη βίασε και τη σκότωσε? Αυτός είναι ο Κριστιάν Μπρούκνερ, 43 ετών. Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της τρίχρονης Μαντλίν Μακάν το 2007. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Σεξουαλικό αρπακτικό κατά σειροήν, χωρίς ηθικούς φραγμούς, ύποπτος και για την εξαφάνιση της Γερμανίδας Μαντλίν, της πεντάχρονης Ίγκα Γκέρικε, το 2015. In 1995, he left Germany for Portugal, where he lived until 2007. Police say he was in the resort and made a call from his mobile on the night that Madeleine McCann disappeared. We're assuming that the girl is dead. Ο Μπρούκνερ μπήκε φυλακή για πρώτη φορά στα 17 του για κακοποίηση παιδιού. Παρά τις 17 καταδίκες του, οι πορτογαλικές αρχές δεν του έδωσαν την πρέπουσα σημασία στην υπόθεση Μαντλίν. Πιστεύετε πως απήγαγε τη μικρή Βρετανίδα από το κρεβατάκι της στο ξενοδοχείο όπου έμενε με τους γονείς της όταν εκείνοι βγήκαν για δείπνο? Την έβαλε στο τροχόσπιτό του. If the worst news comes out of this, they simply need those answers to give them that peace that they've wanted for so long. Ο Μπρούκνερ είναι τώρα φυλακισμένος στο Κίελο της Γερμανίας για το βιασμό το 2005, πάλι στην Πορτογαλία, Αμερικανίδας τουρίστριας 72 ετών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πιθανό θύμα του και η Ίγκα Γκέρικε, 5 ετών. 8 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν, η Ίγκα έκανε μπάρμπεκιου στο δάσος με την οικογένειά της. Πήγε να μαζέψει ξύλα. Κανείς δεν την είδε έκτοτε. Ο 43χρονος εγκληματίας μπήκε στο στόχαστρο της Scotland Yard το 2017. Τώρα οι αρχές ψάχνουν απεγνωσμένα για μία ανήλικη από το Κόσοβο, η οποία έμενε μαζί του στην Πορτογαλία την ίδια περίοδο που χάθηκε η Μαντλίν.
Στην εσωτερική επικαιρότητα, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος η σημερινή και ο Πρωθυπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα για τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Το ID4 πότε... Δύο μήνες μετά, σας λέμε πολύ ενημερωμένο. Σήμερα το περιβάλλον γιορτάζει και στην Τεχνόπολη στον Γκάζι υπογράφτηκε η πράσινη συμφωνία για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ο Πρωθυπουργός είπε πως στόχος της χώρας είναι ένα στα τρία νέα οχήματα στην Ελλάδα του 2030 να είναι ηλεκτροκίνητο. Η νέα εποχή σημαίνει μια συνολικότερη πράσινη στροφή. Και γι' αυτό και προβλέπονται ρυθμίσεις σε πολλά επίπεδα. Λόγω της ημέρας, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Εθνικό Πάρκο Σχοινιάς στον Μαραθώνα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τους εργαζομένους του φορέα διαχείρισης του πάρκου. Πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε. Έχουμε συλλογική αλλά και ατομική ευθύνη να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Τα δρομολόγια του μετρό πυκνώνουν από την Τρίτη με στόχο να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Ο Άρης Λάμπος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λιγότερο από 5 λεπτά, Μάρα, θα περιμένουν οι επιβάτες στις αποβάθρες για τον επόμενο σειρμό. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ώστε αν ένα βαγόνι είναι γεμάτο, οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν το επόμενο. Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 9 Ιουνίου, στη γραμμή 2, Ανθούπολη Ελληνικό, θα έχουμε δρομολόγια ανά 4,5 λεπτά όλες τις ώρες αιχμής. Ίδιος χρόνος αναμονής, 4,5 λεπτά και στη γραμμή 3, από τις 7 το πρωί ως τις 5. Το απόγευμα. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους τουρίστες όταν ανοίξουν τα σύνορα, καθώς πολλοί χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους, Μάρα. Θα αποφευχθεί ο συνωστισμός, έτσι ελπίζουμε όλοι. Άρη, να σε ευχαριστήσω. Από τα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων μέχρι τα μαγευτικά μονοπάτια του Πηλίου, οι φορείς του τουρισμού έχουν ξεκινήσει να κάνουν προωθητικές ενέργειες ώστε να προσελκύσουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Τα βίντεο που έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο εντυπωσιάζουν. Με το σύνθημα Συνταγή Επανεκκίνησης, οι φορείς του τουρισμού στη Σύφνο καλούν τους επισκέπτες να εξερευνήσουν το νησί. Το βίντεο που δημοσίευσε ο Δήμος Σύφνου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των τουρισμού παρουσιάζει τις ομορφιές του τόπου αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Καλούμε όλους τους ταξιδιώτες να γευτούν τη Συνταγή Επανεκκίνησης στη Σύφνου, ήρεμες ασφαλείς παραλίες, χωριά και μονοπάτια για ήσυχες βόλτες, χωρίς συνωστισμό. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Σύφνος είναι το νησί του διαχρονικού εθνικού μάγειρα Νικόλαου Τσελεμεντέ. Ξενοδόχοι και δήμαρχοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, κάνοντας καμπάνιες μέσω διαδικτύου για να ενισχύσουν την τουριστική κίνηση. Στη Σέριφο η καμπάνια έχει τίτλο «Θα μείνει μεταξύ μας». Τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα τα τηρήσουμε. Προσφέρουμε και την ιδιωτικότητα, μικρά καταλήμματα, παραλίες μη οργανωμένες, χωρίς ξαπλώσεις, όπου δεν υπάρχει συγχρονισμός. Στο Βόλο οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Σλόγγαν τους το «Open Again», δηλαδή «Ανοιχτά ξανά». Οι επαγγελματίες του τουρισμού προτρέπουν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το μαγευτικό Πήλιο, το οποίο συνδυάζει βουνό και θάλασσα, αλλά και να δοκιμάσουν τους λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες. Τα καταλήμματα της Μαγνησίας θα είναι ανοιχτά, θα περιμένουν να υποδεχτούν τον κόσμο. Ένας ασφαλής προορισμός όπως είναι η Μαγνησία, νομίζω ότι είναι τόπος προσέλκυσης πελατών. Το παράδειγμα όλων αυτών των ξεχωριστών προορισμών αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας μας, όπως για παράδειγμα η Πάρος. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο στούντιο μετεωρολόγος μας Θοδωρής Κολυδάς για να μας πει, Θοδωρή, αν τελικά θα χαλάσει ο καιρός, πότε και πού. Αν μιλάμε για Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησο, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος με ηλιοφάνεια και με νοτιάδες που θα φάνουν τα 6 μετά από φόρ. Όμως βλέπουμε στη βορειοδυτική Ελλάδα, στο βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Είναι ένα σύστημα το οποίο κινείται βόρειο-ανατολικά. Αυτό θα σαρώσει τη βόρεια Ελλάδα και θα δώσει αρκετά φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες. Και επειδή ταξιδεύει αρκετός κόσμος αύριο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, θα έχουμε κατά τόπους έντονα φαινόμενα, κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην Αθήνα, δηλαδή, αύριο μπορεί να έχουμε κάποια μπόρα. Κάποια παροδική μπόρα, μόνο χωρίς μεγάλη ένταση, τις μεσημεριανές κυρίως ώρες. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι νοτιάδες και θα έχουμε και μεταφορά σκόνης, αρκετά έντονη στον ελληνικό
χώρο, μπορούμε να δούμε την κίνηση της, των αερίων μαζών και τη μεταφορά της σκόνης στην περιοχή μας και την αυριανή ημέρα, αλλά και τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε νοτιάδες. Λιγότερα βέβαια, Δευτέρα και Τρίτη, η μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Τώρα, την Κυριακή, οι βροχές θα περιοριστούν μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τα τριαντάρια που είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Νοτιάδες αρκετά εξασθενημένους, γενικά οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς. Τη Δευτέρα δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Πολύ λίγα φαινόμενα ίσως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η κίνηση του συστήματος αυτή την ώρα είναι, βλέπουμε, στη Δυτική Ελλάδα και κινείται ανατολικότερα. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Δείτε τώρα. Η Ύδρα περιμένει την αυριανή τουριστική πρεμιέρα. Ο Γιώργος Σαραντάκος μας ταξιδεύει στις παραλίες της κοσμοπολίτισσας του Αργοσαρονικού που είναι πανέτοιμες να ζωντανέψουν και πάλι. Βλέπετε πίσω μου το πανέμορφο καμίνι, ένα από τα πιο γραφικά σημεία του Αργοσαρονικού. Μέχρι και πριν από ένα χρόνο, πλήθος τουριστών βρίσκονταν εδώ να πιούν το ουζάκι τους, να κάνουν τη βουτιά τους. Σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι άδειο. Οι επιχειρηματίες ευελπιστούν από αύριο να αρχίσει η ζωή και σε αυτό το κομμάτι της Ύδρας. Εδώ είμαστε στην παραλία του Βλυχού, η οποία είναι κλειστή. Έγλυκη απλότητα, γιότ, γαϊδουράκια και παραδοσιακοί ψαράδες συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό της Ύδρας και την καθιστούν ιδανικό προορισμό για κοντινές αποδράσεις. Περιμένουμε το να έρθει ο κόσμος. Είμαστε αισιόδοξοι. Πόσα δρομολόγια κάνετε την μέρα? 30, 40, 15, αλλά μικρές διαδρομές εδώ κοντά. Σήμερα πόσα κάνετε? Ένα. Ο Χριστόφορος Άκληρος είναι 45 χρόνια στον τουρισμό. Δεν έχει ξαναδεί το λιμάνι τόσο άδειο, μας λέει. Δεν έχει ξαναδεί σαν τη Σίδρα. Εχθές ξέρεις τι άτομα πήραμε? 3 άτομα. Άλλες χρονιές είχαμε ξεκινήσει από το Πάσχα. Θα ευελπιστούμε για το καλύτερο. Τα αμυγδαλωτά, το σήμα κατά τεθέν του νησιού, βγήκαν στις βιτρίνες. Τους πελάτες δυστυχώς δεν τους βλέπουμε. Πρέπει να είμαστε προστατευμένοι. Τώρα θα δούμε αυτό το τριήμερο αν θα γίνει κάτι. Οι επιχειρηματίες του νησιού ποντάρουν προς το παρόν στον εγχώριο τουρισμό για να δουν το νησί τους αλλά και τα ταμεία τους να γεμίζουν και πάλι. Ευελπιστούμε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που τουλάχιστον ο εγχώριος πληθυσμός θα κινηθεί. Θα είμαι ευχαριστημένος αν πιάσω το 30% να καλύψω κάποια έξοδα της επιχείρησης, να δώσουμε δουλειά μεροκάματος στους ανθρώπους που έχουμε τόσα χρόνια που έχουν οικογένειες. Άμα δεν ξεκινήσουν οι ξένοι είναι δύσκολο. Πέρσι τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε. Το ιστορικό χωριό των Ανογείων στους πρόποδες του Ψιλορίτη αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών την τουριστική περίοδο. Εκεί βρίσκεται ο Λάμπρος Δεμερτζής, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο χωριό λίγο πριν την επανεκκίνηση του τουρισμού, Λάμπρο. Οι Ανογιανοί λένε, Μάρα, χαριτολογώντας, πως κατεβαίνοντας από τον ουρανό, το πρώτο χωριό που συναντάς είναι τα ιστορικά Ανόγια. Εδώ λοιπόν ένα από τα πιο ξακουστά και σίγουρα ιστορικό χωριό του νομού Ρεθύμνου. Τα Ανόγια λοιπόν σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του Ψιλορίτη αποτελούν αγαπημένο προορισμό για όσους επιζητούν τον εναλλακτικό τουρισμό να βιώσουν το πώς ζουν οι ντόπιοι. Τα Ανόγια λατρεύουν ιδιαίτερα οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι θέλουν να γευθούν τα τοπικά προϊόντα και να μάθουν για τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Η μουσική, η λαϊκή τέχνη, η παράδοση είναι τα στοιχεία εκείνα που μένουν αναλύοντα στον χρόνο, αφού οι Ανογιανοί τα κρατούν ζωντανά από γενιά σε γενιά, τόπος καταγωγής των Ξυλούριδων, των Σκουλάδων, του Λουδοβίκου, των Ανογείων και σημαντικών μαντιδανολόγων και λιλάρεντων. Τα Ανόγια συνδέονται έντονα με την κριτική μουσική παράδοση. Και βεβαίως, Μάρα, πρέπει να σου πω ότι και εδώ ανησυχούν ιδιαίτερα για τον τουρισμό, τι θα γίνει, γιατί πολλοί ζουν από αυτόν. Μάρα. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσω. Ζηλεύουμε εκεί που είσαι, μακάρι να ήμασταν κι εμείς. Η 66η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς άνοιξε τις πύλες της. Θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να την απολαύσουν οι επισκέπτες με ασφάλεια. Η Κηφισιά γέμισε χρώματα και αρώματα από τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, γιασεμιά και ορχιδέες. Λουλούδια αγαπημένα αλλά και σπάνια όπως οι καλέντουλες και οι ήριδες σας δίνουν ραντεβού στην ιστορική 66η Ανθοκομική Έκθεση της Κηφισιάς. Είναι πάρα πολύ όμορφα για τα παιδιά. Εσείς τι ψωνίσατε? Ψώνισα ορχιδές, πλακοστάφυλλα και ένα βοβό. Ιδέες και λύσεις για να διακοσμήσετε τον κήπο ή το μπαλκόνι σας. Κυρίως προτιμούν άνθη από την Λατινική Αμερική και την Ασία.
και η έκθεση γίνεται κάθε χρόνο 1η Μαΐου, φέτος εξαιτίας του κορονοϊού άνοιξε τις πύλες της ένα μήνα αργότερα. 45 εκθέτες συμμετέχουν στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς και τα περίπτερά τους έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση 5 μέτρων το ένα από το άλλο. Έχουν βελάκια, μας είπαν να ακολουθήσουμε τα βελάκια, έχουν τις σηπτικά παντού. Είναι ανέλπιστα καλά οργανωμένο και ο κόσμος συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφερθεί. Τα εγκαίνια έγιναν χθες το βράδυ και το παρόν έδωσαν οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Κουμουτσάκος και οι βουλευτές Θοδωρής Ρουσόπουλος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περιμένουμε όλο τον κόσμο εδώ στην όμορφη ανοιξιάτικη καλοκαιρινή πλέον Κηφισιά μας, το υπέροχο Άλσος. Όσους αγαπούν τη ζωή, την ελπίδα, την αισιοδοξία. Αλλαγή κλίματος με fake news, ψέματα και υβριδικό πόλεμο προκαλεί η Άγκυρα στον Εύρο, δοκιμάζοντας την ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα στο Αιγαίο, σκάφη του τουρκικού λιμενικού βοηθούν σχεδόν καθημερινά βάρκες με μετανάστες να μπουν στα χωρικά μας ύδατα. Είναι η στιγμή που μια τουρκική ακτεωρός πλευρίζει βάρκα γεμάτη με μετανάστες και στη συνέχεια την οδηγεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στο νέο βίντεο που δημοσιοποιεί στο λιμενικό σώμα φαίνονται ξεκάθαρα τουρκικές ακτεωροί να συνοδεύουν σε δύο περιπτώσεις βάρκες με μετανάστες βορειοανατολικά της Λέσβου με κατεύθυνση στο νησί. Ο καταδρομέας αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Φλόρος ετοιμάζεται να κάνει άλμα με αλεξίπτωτο από ελικόπτερο Σινούκ στην περιοχή της Νέας Περάμου. Μαζί με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων, τους οποίους γνωρίζει καλά εδώ και πολλά χρόνια και έχει μοιραστεί μαζί τους αγωνίες και κινδύνους, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας. Οι Τούρκοι εξοργίστηκαν από τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Σταρ ότι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε και στρατιωτική απάντηση. Του καταλογίζουν φιλοπολεμική διάθεση. Την ίδια ώρα ωστόσο η Άγκυρα συνεχίζει να ψάχνεται για επεισόδιο στον Εύρο, διακινώντας fake news περί δήθεν πυροβολισμών από τις ελληνικές δυνάμεις προς την τουρκική πλευρά. ΓΕΘΑ και κυβέρνηση το διαψεύδουν. Όλες αυτές όμως οι κινήσεις αποτελούν συγκεκριμένα βήματα στο πεδίο των υβριδικών απειλών και δεν θα πρέπει να έχουν σε εμάς καμία ιδιαίτερη σημασία. Οι Αμερικανοί στέλνουν και νέο μήνυμα στο Σουλτάνο. Θεωρούμε ότι οι ενέργειες της Τουρκίας είναι αντιπαραγωγικές και προκλητικές. Σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, τα νησιά έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, στον ίδιο βαθμό με οποιαδήποτε άλλη χερσαία επικράτεια. Ο Ερντογάν πάντως δεν λέει να ηρεμήσει. Προκαλεί πάλι εκατομμύρια χριστιανούς ανά τον κόσμο. Η εφημερίδα Χουριέτα αποκαλύπτει σήμερα στο πρώτο σέλιδό της ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να βρεθεί τρόπος η Αγία Σοφία να μετατραπεί από μουσείο σε τζαμί. Η Φόφη Γεννηματά, μιλώντας σήμερα στους βουλευτές του Κινάλ, είπε ότι η Τουρκία θέλει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας και τόνισε ότι τα εθνικά μας δίκαια είναι αδιαπραγμάτευτα. Εκτός συνόρων, συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην τελετή μνήμης του George Floyd στη Μινεάπολη. Ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του την ώρα που έφτανε η σωρός του. Everybody want justice, we want justice for George. Zingray. Family, friends, and a grieving community gathered at a Minneapolis church to honor the man who died at the hands of police. You guys know that he will stand up for any injustice everywhere. Can y'all please say his name? Thank y'all. Put my army on them. In the end, this poignant moment, 8 minutes and 46 seconds of stillness, representing the end of Floyd's life. Η εξάχρονη κόρη του George Floyd παρούσε στην τελετή μνήμης του πατέρα της. Ο λευκός δήμαρχος της Μινεάπολης κλαίει δίπλα στο φέρετρο του Floyd. That song is almost 8 minutes long, and that's how long it took George Floyd to die. Διαδηλώσεις για το θάνατο του Αφροαμερικανού συνεχίζονται. Αστυνομικοί έριξαν με ορμή στο έδαφος 75χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αψυχολόγητη τη νέα δήλωση Τραμπ. Hopefully George is looking down right now and saying there's a great thing that's happening for our country. There's a great day for him. Πάντως οργή προκαλεί το George Floyd Challenge. Χρήστες στα social media να παριστούν γελώντας την δολοφονία του Αφροαμερικανού.
Το βίντεο της διάσωσης ενός σκύλου μέσα από κλειδωμένο αυτοκίνητο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο σωτήρας του χρειάστηκε να σπάσει το τζάμι για να το σώσει. Χωρίς να διστάσει, ο ήρωας περαστικός πάει το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου. Βγάζει τα γυαλιά και μπαίνει μέσα. Ανοίγει την πόρτα. Ο σκύλος επιτέλους ελευθερώνεται. Το ασυνείδητο αφεντικό του είχε αφήσει το σκυλί κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο κάτω από τον καυτό ήλιο για περισσότερο από μισή ώρα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στο Σουόνσι της Ουαλίας. Περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα με τον Θόδωρη Ζαρμακούπη. Καλησπέρα Μάρα, ξεκινάει αύριο η Super League. Ορίστηκαν και οι ημιτελικοί του κυπέλου για το τέλος του μήνα, αν όλα πάνε καλά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Super League βγαίνει από την καραντίνα και επιστρέφει στη δράση. Η αναμέτρηση της Ξάνθης με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε τελικά για 24 ώρες μετά την έξαρση κρουμάτων κορονοϊού στην ακριτική περιοχή. Οι μπάλες απολιμάνθηκαν. Οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη των ομάδων έκαναν τεστ. Το υγειονομικό πρωτόκολλο ετοιμάστηκε, αλλά ο κορονοϊός κάνει τα δικά του παιχνίδια. Η αναμέτρηση της Ξάνθης με τον Ατρόμητο, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, θα γίνει την Κυριακή, με την προϋπόθεση πάντα να μην υπάρξει και νέα αύξηση κρουσμάτων στην ακριτική περιοχή. Η δράση ωστόσο ξεκινά στη Νέα Σμύρνη με το μάτς Πανιώνιος Βόλος για τα play-out και όλοι εύχονται καλή επανεκκίνηση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και στους ποδοσφαιριστές αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους πάνω απ' όλα να είναι καλά, να μην βγουν προβλήματα υγείας. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνά στα play-off καθώς ο Άρης υποδέχεται τον Όφι. Ωστόσο, η προβολή είναι στραμμένη στα μεγάλα ντέρμπι της Κυριακής. Ο ΠΑΟΚ μονομαχεί με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στην Τούμπα, ενώ η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι αγώνες θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών μέχρι νεοτέρας, καθώς εκκρεμεί η πρόταση της Σούπερ Λίγκας για παρουσία φιλάθλων που θα αντιστοιχούν στο 20% της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου. Να περάσουμε στον Πορτογάλο Superstar Cristiano Ronaldo, που σύμφωνα με το Forbes γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Cristiano με αντισώματα του μίδα και στην εποχή του κορονοϊού. Η πανδημία μπορεί να απειλεί την ποδοσφαιρική βιομηχανία, αλλά ο Ronaldo παραμένει το πιο ισχυρό της brand name. Σύμφωνα με το Forbes, ο Πορτογάλος Superstar από όλες τις δραστηριότητές του το 2019 έβαλε στους λογαριασμούς του 105 εκατομμύρια δολάρια και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σε κέρδη. Μάλιστα πρόλαβε στο νήμα τον Λιονέλ Μέση που κέρδισε 104 εκατομμύρια δολάρια. Ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσός και μέσα στην καραντίνα. Από τις 12 Μαρτίου έως τις 14 Μαΐου κέρδισε 2,1 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις αναρτήσεις του στο Instagram. Οι διαδικτυακοί θαυμαστές του του χάριζαν απλόχερα likes, είτε πόσταρε jogging με την Τζορτζίνα, είτε έκανε βάρη μεταδίδυμα, είτε διοργάνωνε κύπελο γυμναστικής στο Living Room. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο κόσμος δεν έβγαινε έξω, έκανε και τηλεπολίσεις ο αθεόφοβος, εγκαινιάζοντας online κατάστημα στο μουσείο του στη Μαδέρα. Με άλλα λόγια, ντρίμπλαρε και την κρίση του κορονοϊού. Έτσι έχουν τα γεγονότα έως αυτή την ώρα, σύμφωνα με τη ματιά του ειδησιογραφικού επιτελείου του Star. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και μετά η ξένη ταινία «Μαθητευόμενος Μπάτσος 2». Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.